Τα φόπλακα τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα τρέχοντα σχέδια της κυβέρνησης έβαλε και μάλιστα στο πλαίσιο απάντησης μέσα στο Κοινοβούλιο ο Υφυπουργός Ναυτιλίας στο ζήτημα της μεταφοράς μίας εκ των παραγωγικών σχολών του λιμενικού σώματος στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε οριοθετημένη έκταση αλλά και το νοσοκομείο της Οδού Δήμητρας. Γιατί έχει παγώσει το θέμα, διαρωτάται μετά την εν λόγω εξέλιξη ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, παραθέτοντας μάλιστα την πρόταση που κατετέθη από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας. Είχαμε οριοθετημένη έκταση στην περιοχή της Νέας Χιλής και βορείως της Νέας Χιλής και βέβαια τώρα έχουμε και δομές στο παλιό νοσοκομείο επί της Οδού Δήμητρας που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ακόμη και τη σχολή λιμενοφυλάκων του λιμενικού σώματος. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ο αρμόδιος υπουργός απαντώντας σε ερώτηση του κυρίου Δημοσχάκη απήντησε ότι το θέμα έχει παγώσει. Γιατί έχει παγώσει? Γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην δημιουργία μιας τέτοιας δομής. Όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Στη διαβούλευση, εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Εύρου καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση. Και μάλιστα, προσωπικά, έστειλα επιστολή στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κουρουπλή. Θεωρούμε λοιπόν ότι το όλο θέμα επιχειρούν κάποιοι να το μεταφέρουν στις καλένδες για ακόμη μία φορά. 15 χρόνια περίπου μετά την πρώτη εξαγγελία. Για ποιο λόγο? Τι επιδιώκουν? Μήπως ο κύριος Σαντορινιός σκέφτεται να μεταφέρει τη σχολή σε ένα άλλο χρονικό διάστημα ευνηδίως στον τόπο στον οποίο εκλέγεται? Ρωτάμε. Υπενθυμίζεται πως η απάντηση στο πλαίσιο της ερώτησης του βουλευτή Αναστάσου Δημοσχάκη για το θέμα ήταν αν μη τι άλλο σαφής και ρητή από την πλευρά του Υφυπουργού. Θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των σχολών μέσα από τις υφιστάμενες δομές, είχε επισημάνει ο ίδιος μεταξύ άλλων. Ο σχεδιασμός μας αυτός λοιπόν θεωρούμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί με το μικρότερο δυνατό κόστος εντός του στενού δημοσιονομικού πλαισίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και να υπάρχει σχολές δοκίμων σημεοφόρων, δοκίμων υπαξιωματικών και δοκίμων λιμενοφυλάκων που θα ξεκινήσει από το 18-19. Σε αυτήν τη φάση θεωρούμε ότι οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από τη σχολή ναυτικών δοκίμων του ΓΕΝ, στον Πειραιά, τις εγκαταστάσεις της σχολής λιμενοφυλάκων και τις εγκαταστάσεις της σχολής μονίμων υπαξιωματικών του ναυτικού στο Σκαραμακά. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι σε αυτήν την περίπτωση θα προσπαθήσουμε υπό αυτές τις συνθήκες να χρησιμοποιήσουμε τις ήδη υφιστάμενες δομές που υπάρχουν για να γίνει η Ακαδημία και θα μπορούσαμε δυνητικά να δούμε οποιαδήποτε άλλη περιοχή και φυσικά και την Αλεξανδρούπολη για ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό. Πλέον θα αντιδρούμε δυναμικά σε κάθε είδους τέτοια απόφαση, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο οποίος προηγουμένως διαρωτήθηκε μάλιστα αν πίσω από το σκεπτικό της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Υφυπουργού υπάρχει άλλου είδους σκοπιμότητα. Δεν θα μείνουμε άπραγοι, δήλωσε ρητά ο Δημήτρης Πέτροβιτς. Στον Εύρο, το μόνο που βλέπουμε να συμβαίνει είναι να αποψηλώνονται δομές του κράτους. Να μειώνονται οι υπηρεσίες, να μειώνονται οι υπάλληλοι. Και γενικότερα έχουμε μία κατάσταση όχι απλά αποψήλωσης, αλλά απαξίωσης. Αυτό δεν θα το δεχτούμε. Το λογικό πλέον είναι να αντιδράσουμε και θα αντιδρούμε πλέον δυναμικά σε κάθε είδους τέτοια απόφαση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ακαδημίας δεν υπάρχει απόφαση. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την Ακαδημία Λιμενικού Σώματος ή τη Σχολή των Λιμενοφυλάκων. Βέβαια η συζήτηση φαίνεται ότι δεν έχει κάποια συνέχεια την παρούσα χρονική στιγμή. Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιχειρήσει ή το αρμόδιο Υπουργείο να μας ευνηδιάσει.